Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και πάμε μέχρι την Φαρκαδόνα, ενώ τον Δήμο Φαρκαδόνας και αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί. Πριν από λίγα λεπτά είδα μια ανάρτηση στο Facebook από τον πρώην Δήμαρχο, τον Θανάση Μεριβάκη, ο οποίος τα βάζει εκεί με τον πρώην σύμβουλό του, τον είναι επικεφαλής της Μίζωνης Αντιπολίτευσης, τον Μιχάλη τον Παγιώτη, για όσα έγιναν στο παρελθόν εκεί στο Δήμο Φαρκαδόνας. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μεριβάκη να μας εξηγήσει για ποιο λόγο έτσι σηκώνει τους τόνους τώρα, εν ώψη μάλιστα αυτών των γιορτινών ημερών. Δήμαρχε, καλό μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης από την κρύα Αθήνα σήμερα. Ναι, τι έγινε εκεί πέρα, γιατί ανέβηκαν τα αίματα πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο χθες, έγινε αυτό? Εγώ δεν μου αρέσει να προκαλώ ή προκαλώ όταν δημιουργούνται προβλήματα. Χθες λοιπόν είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο για τον προϋπολογισμό. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν ανέφερα μια αίτηση, ένα αίτημά μου γενικότερα για μείωση δημοτικών τελών. Έτσι, εφόσον έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε, έτσι, να μειώσουμε τα δημοτικά τέλη, γιατί έχουμε αρκετά χρήματα επιστροφή από τη ΔΕΗ, και ανέφερα το εξής, ότι μερικοί σύμβουλοι τότε τα καταψηφίσαν, σήμερα δεν το στηρίζουν για να γίνει μείωση. Παίρνει το λόγο λοιπόν ο κύριος Μπαγιώτης και λέει: εγώ τα καταψήφισα τότε την αύξηση των δημοτικών τελών και ο Μεριβάκης με έδιωξε. Ειλικρινά έπαθα πλάκα με αυτό που είπε. Διότι όπως βλέπετε και στην ανάρτησή μου, με έγγραφα, τα οποία είναι επίσημα έγγραφα, έτσι την ανάληψη των καθηκόντων, την παρέτησή του και την έκανα δεκτή. Η πραγματική αλήθεια λοιπόν είναι ότι επειδή έθελε να κατέβει σε εκλογές σαν πρόεδρος της ΣΝΟΔΕ και θεωρούσαν εκεί πέρα το επιτελείο ότι είναι το ασυμβίβαστο, έκανε αίτημα παρέτησης και το έκανε αποδεκτό. Εξάλλου το κείμενο ας βγει και το διαψεύσει, αν είναι δικό του, αν είναι ψεύτικο ή δεν είναι το original. Δεν μπορεί να βγαίνει ο καθένας και να λέει μια, να μην πω τι. Ναι. Ο κ. Μπαγιώτης δεν είχε διαφωνήσει τότε με την εξίσωση των δημοτικών τελών σε όλες τις δημοτικές ενότητες. Υπήρχε αυτή η διαφωνία? Η διαφωνία, ναι, υπήρχε. Ναι. Αυτό είχε γίνει το 2015. Ο Μπαγιώτης την παρέτηση την έκανε τον Μάρτιο του 2016 και την έκανε αποδεκτή 14 Απριλίου και τέλος του μήνα ή αρχές Μαΐου ήταν οι εκλογές της ΣΝΟΔΕ. Είχε διαφωνήσει. Αυτό δεν είναι κρυφό, συμφωνώ. Ναι. Ο λόγος όμως δεν τον απέπεψα εγώ. Έχει αίτημα παρέτησης. Διαβάστε το κείμενο, την ανάθεση, την παρέτηση και την αποδοχή. Πώς τον έδιωξα λοιπόν? Δηλαδή το πρόβλημα και έγινε αυτός ο καυγάς είναι ότι είπε ότι εσείς τον παρετήσατε. Ότι τον έδιωξα, ναι, γιατί τον καταψήφισε τα δημοτικά τέλη. Ενώ λέτε ότι αυτός παρετήθηκε γιατί ήθελε να γίνει πρόεδρος στην ΟΔΕ. Συγγνώμη ένα λεπτάκι, Λάζαρε. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να διάβασες. Ναι, το διαβάζω εδώ μπροστά μου το έχω. Ναι. Α, μπράβο. Είναι τίποτα ψέματα από αυτά που λέω? Ναι, λέω μερικές φορές μπορεί να μην θες να πεις τον πραγματικό λόγο και να βρίσκεις μια αφορμή για να αποσταθεροποιηθείς. Ναι. Τέλος του 2015, ναι, ήταν αναπληρωτής δήμαρχος και αντιδήμαρχος Καθαριώτας. Πράγματι τότε ενοχλήθηκα με τη συμπεριφορά του και του ζήτησα να παραιτηθεί, το οποίο το ανέφερα και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ήταν η πραγματική αλήθεια. Τέλος πάντων, ομαλοποιηθήκαν οι σχέσεις μας, συνέχιζε κανονικά. Όταν ήθελε λοιπόν να κατέβει στις εκλογές της ΣΝΟΔΕ για υποψήφιος πρόεδρος, θεωρούσε ότι είχε το ασυμβίβαστο. Έτσι το έλεγε το επιτελείο του. Και έκανε την αίτηση παραίτησης. Και την έκανε αποδεχθεί. Για να καταλάβω, του είχατε πει εσείς να φύγει, δεν έφυγε? Εγώ μετά δεν έφυγε. Έκατσε, δεν έφυγε. Τα βρήκατε και μετά έφυγε για να κατέβει στην ΟΔΕ. Ήτανε, θεωρούσα ότι πραγματικά δεν ήταν έτοιμο, διότι εκτός από αντιδήμαρχος ήταν και αναπληρωτής δήμαρχος. Αναπλήρωνε το δήμαρχο, το Θανάση το Μεριβάκη. Ναι. Θεωρούσα ότι δεν ήταν σωστό να τα καταψηφίσει. Τέλος πάντων, αυτή ήταν η επιλογή του, αυτό έκανε. Αυτό έγινε το Δεκέμβριο ή τέλος Νοεμβρίου του 2015. Και ο Μιχάλης Παγιώτης έφυγε το 2016. Το Μάρτιο. Το 2016 είναι η παρέτηση. Το 2016 η παρέτηση και η αποδοχή έγινε μετά από 20 ημέρες. Γιατί πλησιάζαν οι εκλογές και μου έλεγε ότι του λένε όλο το επιτελείο που ήταν εκεί πέρα, αυτοί που το στηρίζανε, ότι είχε το ασυμβίβαστο και δεν μπορούσε να κατέβει για πρόεδρο της ΣΝΟΔΕ. Ποιο ήταν αυτό το επιτελείο? Δεν μου λέει όμως. Το λέτε και το ξαναλέτε. Τι επιτελείο ήταν αυτό? Ποιο ήταν το επιτελείο? Αυτοί που το στηρίζανε για να κατέβει για πρόεδρος. Ένας από αυτούς ήμουν και εγώ που το στήριξα για πρόεδρος. Έδωσα τη ψυχή μου.
Γιατί, για να βγει πρόεδρο για, να τον ξεβορτωθείτε και να μην τον έχετε μπροστά στις δημοτικές. Για να τον ξεβορτωθείτε, μην τον έχετε μπροστά στις δημοτικές εκλογές. Αυτό είναι, δεν το δέχομαι. Είναι παράλογο που λέτε. Χαριτολογώντα το λέω. Δεν είναι. Ούτω ή άλλω ήταν δημοτικό σύμβουλο. Ναι. Ούτω ή άλλω. Μάλιστα. Και τώρα, αλλά αυτό... δεν μπορεί να εκθέτει και να μου λέει τον έδιωξα. Διαβάστε την παρέτησή του. Αν είναι original, αν δεν την έγραψε αυτό, α βγει και να το πει, να το δημοσιεύσει δημόσια και να πει ότι αυτό είναι ψέμα. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Και το γνωρίζουν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, συγγνώμη για τον τόνο, ότι ποια ήταν, γιατί παραιτήθηκε. Να ρωτήσω όμως κάτι άλλο. Συνήθως ξέρουμε στα δημοτικά συμβουλία, μαλώνει η αντιπολίτευση με την συμπολίτευση, με τη δημοτική αρχή. Δεν μαλώνει η αντιπολίτευση μεταξύ τους. Κοίταξε, θα συμφωνήσω απόλυτα. Ναι. Γιατί μαλώνει. Περάσαν 2,5 χρόνια και πραγματικά τα προβλήματα του Δήμου δεν είδα να κάνει μια ανακοίνωση για τα προβλήματα που υπάρχουν. Ή για τις παραλήψεις ακόμα. Ο μόνος που φωνάζει και σηκώνει στο διαδίκτυο, και αυτό είναι το μέσο που μπορώ να καρτηριάσω και να μαθευτούν οι διαπτώσεις, τα κακό σχήμενα ενδεχομένως, δεν ήταν να πάρει μια θέση. Τώρα μου στέλνει εδώ ένας φίλος ακροατής και λέει ότι ο Μεριβάκης τα βάζει με τον Μπαγιώτη, γιατί λέει του παίρνει τους, τα μέλη του συνδυασμού του. Δηλαδή κάνουμε τα γραφές του Μπαγιώτη. Λοιπόν, λέει και γι' αυτό. Άκου να σου πω, Λάζαρε. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να πω και το όνομα, να μου πει αν μπορώ να πω το όνομα, ας πούμε. Όχι. Ναι, όχι. Ευχαριστώ, να το δεχτώ. Εγώ δεν μιλάω ονόνυμα. Ναι. Εγώ μιλάω επώνυμα. Δεν είναι καθόλου, σου μιλάω ειλικρινά με όλη την εντυμότητα και τις γιορτές που έρχονται, δεν είναι κανένα λόγο αυτό. Και αυτό που ακούγεται, πιστεύω να ακούτε και από την άλλη πλευρά τι έχει να γίνει. Δηλαδή... πράγματι, ένας-δύο σύμβουλοι θα φύγουν. Δεν το κρύβω. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Εγώ δεν ρίχνω μορφή στο δημοτικό σύμβουλο. Είναι για τη συμπεριφορά του. Δεν μπορεί, Λάζαρε, να βγαίνει δημόσια και να με κατηγορεί ότι τον έδιωξε όταν υπάρχει παραίτησή του. Μάλιστα. Δηλαδή, με διαψεύδεις ότι πραγματικά κατέβηκε σε ένα μήνα, ήταν οι εκλογές, από τις 16 του μήνα Απριλίου, τέλος του μήνα Απριλίου, αρχές Μαΐου ήταν οι εκλογές στη Συνοδέ. Όχι, η επιστολή εδώ την έχετε αναρτήσει με το όνομά του. Τώρα η υπογραφή δεν υπάρχει, αλλά φαντάζομαι δεν αμφισβητείτε ότι είναι δική του. Να βγει δημόσια και να τη διαψεύσει. Δεν μπορεί να πει ότι τον έδιωξα. Η απόφαση που είχε πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο για τα δημοτικά τέλη ήταν το Νοέμβριο του 15 ή αρχές Δεκεμβρίου. Η παραίτηση δηλαδή μετά από 4 μήνες τον έδιωξα. Και άμα τον έδιωξα, γιατί δεν έγραφε την πραγματική αλήθεια. Γιατί για να διώξεις έναν αντιδήμαρχο, Λάζαρε, χρειάζεται να τεκμηριώσεις την αιτία γιατί το διώχνεις. Δεν μπορεί να το διώξεις έτσι καλά καθόμενα. Και δηλαδή λέει ψέματα ο Μιχάλης Μπαγιώτης, αυτό λέτε. Λέει, το λέτε και στην ανάρτηση εδώ, λες ψέματα σε όλους. Ότι τον έδιωξα γιατί δεν ψήφισε τα δημοτικά τέλη. Και σας ανέφερα όλη την ιστορία. Ας βγει και να το διαψεύσει. Γιατί έτσι κάνουν οι μάγκες. Δεν κρύβονται πίσω από το νου, από το πρόσωπο του νου ή πίσω από το δάχτυλο. Βγαίνει ευθέως και λέει το πρόβλημα. Όπως είχα εγώ και έκανα ευθέως την ανάρτηση με στοιχεία, τα πίνει το Δήμο, δεν είναι δικά μου. Η αίτηση είναι δικιά του, η ανάθεση των καθηκόντων είναι του Δημάρχου και η απόφαση παρέτησης είναι του Δημάρχου και την έκανα αποδεχθεί. Τώρα αυτά θα βλέπει ο Γεωργολόπουλος να τρώγεται αντιπολίτευση και να λέει ότι μια χαρά είμαστε εμείς. Δεν πειράζει, ο κύριος Γεωργολόπουλος θα κάνει τη δουλειά του αυτή που ξέρει και να αφήσει τα υπόλοιπα. Εμένα είμαι ικανός να προστατεύσω τον εαυτό μου. Ναι. Αλλά ήταν δυνατόν να τον έδιωχνα και μετά να τον στήριζα για πρόεδρο του Συνόδε. Και ξέρουν όλοι πολύ καλά και εσύ ειδικά ότι αυτό το πλήρωσα πολιτικά. Ναι. Είναι έτσι, δεν είναι? Εντάξει, τώρα η πολιτική ιστορία γράφτηκε, Δήμαρχε. Όχι, συμφωνώ απολύτως, αλλά έτσι για να στηρίξω τον Μιχάλη τον Μπαγιώτη, το πλήρωσα πολιτικά πολύ ακριβά. Αυτό έπρεπε να κάνω όμως. Ήταν και δημοτικός σύμβολος δικός μου, στην ομάδα μου. Τώρα... τους πυρήνες. Δεν μπορούσα να κάνω και κάτι διαφορετικά και να μην το ήθελα. Δεν μπορούσα να το κάνω. Ναι. Τώρα, εν όψη των δημοτικών εκλογών, Δήμαρχε, εκεί πέρα, η απόφασή σου να κατέβεις είναι δεδομένη, έτσι, ναι. Δεν το συζητώ. Ναι. Γίνονται κινήσεις εκεί, γιατί ξέρουμε όλοι ότι είναι δύσκολη περιοχή η Φαρκαδόνα. Να φτιάξεις συνδυασμό αξιών. Λάζαρε, οι συνθήκες που έχασε ο Μεριβάκης ήταν πολύ ιδιάζουσες. Ναι. Και έχασα για 100 σταυρούς. Όταν στα δύο τα χωριά τα μεγάλα, στους 2.500 σταυρούς, πήρα 39 ψηφοδέλτια.
Ένα ήταν στο χωριό που ήταν υποψήφιο ο Μπαγιώτης και Σταύρος Ακελαρίου. Πήρα 39 ψηφοδέλτια στους 2.500 σταυρούς. Στάω τα χωριά μου ένα πρώτος, με διαφορά τεράστια. Τι να κάνουμε, το πλήρωσα αυτό. Το τοπικισμό το πλήρωσα. Τι να κάνουμε. Τώρα τι έχει αλλάξει, δεν υπάρχει τοπικισμός τώρα. Γίνονται, αλλά μην έχετε την εντύπωση ότι εμείς καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια. Ότι θα φύγουν δυο σίγουροι, δεν θα φύγουν. Το βεβαιώνω. Και δεν κρύβονται κιόλας. Ναι, αλλά για ρωτήστε και από την άλλη μεριά πώς θα φύγουν. Τι, ετοιμάζετε μεταγραφές από την μεριά και ήδη έχουν γίνει. Ναι. Τι έχουν ήδη ονόματα έχουν να πούμε, μπορούμε να πούμε ονόματα. Όχι, σαφώς όχι. Σαφώς όχι. Όταν χρειαστεί θα τα βγάλω μόνος μου, μην ανησυχείς Λάζαρε. Ωραία, εντάξει, εμείς αυτά θέλουμε να μαθαίνουμε τα νέα. Δημάρχη, αυτή είναι η δουλειά μας. Μην ανησυχείς. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Μεριβάκη. Και εγώ ευχαριστώ. Καλές γιορτές, καλές γιορτές. Σε εσάς προσωπικά, στους ακροατές, καλές γιορτές και πάνω απ' όλα υγεία να έχουμε. Έτσι. Να έχουμε υγεία για όλο τον κόσμο. Να προσέχουμε για να έχουμε πραγματικά υγεία. Το λέω μέσα από την καρδιά μου, χωρίς πολιτική σκοπιμότητα, τα εμβόλια για να γλιτώσουμε όλοι. Και εγώ τα έχω κάνει και τα τρία. Και η γυναίκα μου και τα παιδιά μου όλοι. Το είδαμε και το ποστάρατε. Α, μπράβο, λοιπόν, μπράβο. Καλές γιορτές και πάλι Δήμαρχε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ επίσης. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Μιχάλη τον Παγιώτη να μας απαντήσει πάνω σε αυτές. Κύριε Παγιώτη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τι πάθατε πάλι εκεί στη Φαρκαδόνα? Χρόνια πολλά, καλές γιορτές. Τι πάθατε αυτές τις γιορτινές μέρες εκεί και βλέπω υψηλούς τόνους? Κοιτάξτε, πιστεύω πως το σώμα χθες το βράδυ του συμβούλου δεν το ιδιαίτερε να ακούσει τις αντιπαραθέσεις σε μένα με τον κύριο Μεριβάκη. Ναι. Τώρα ο κύριος Μεριβάκη δεν ξέρω τι τον πείραξε, επειδή βγήκα μπροστά από αυτό και είχα καταψηφίσει τώρα τα δημοτικά τέλη, τα οποία μας έλεγε ότι αν δεν ψηφίσουμε την αύξηση δεν ψηφίζεται ο προϋπολογισμός, είναι ισοσκελής, δεν ξέρω τι έγινε. Όσον αφορά με την παραίτηση, εν ειρήμη του λόγου του, το είπε μόνος του. Ναι. Είπε ναι, του ζήτησα να παραιτηθεί. Γιατί ήμουν αντιδήμαρχος και αναπληρωτής δημάρχος. Ναι, αλλά μετά λέει τα βρήκατε. Για τη συνοχή της ομάδας, γιατί αν όντως τότε είχα γράψει παραίτηση, η οποία ήταν πολύ καυστική, και με τις παρενέσεις των άλλων συναδέλφων δημοτικών συμφωνούλων. Ναι, κύριε Παγιώτη. Πήρα πίσω την παραίτηση, τη δική μου την παραίτηση. Όχι, την παρέτηση που η οποία ήταν καλύτερα να μην διαβάζατε, τέλος πάντων. Τι γράφατε εκεί, τι τόσο χοντρά ήταν αυτά? Έγραφα τους λόγους ακριβώς για την οποία μου ζήτησαν να παραιτηθώ. Γιατί ο κ. Μεριβάκης δεν άντυχε την άλλη άποψη. Κι αν ήμουν αντιδήμαρχος, δηλαδή τι είμαι, δεν έχω γνώμη, δεν έχω άποψη. Δημοκρατία έχουμε. Πίστευα και το πιστεύω ακόμα ότι ήταν άδικο αυτό που έγινε, ειδικά στον πρώην Δήμο Ιχαλίας από 057 να πάει στο 1-7 που ήταν τα δημοτικά τέλη και να βλέπουμε σπίτια 300 και τετραγωνικά τα οποία έρχονται ένα μήνα το χρόνο να πληρώνουν να πάει στα δημοτικά τέλη. Αυτή ήταν η διαφωνία μου, το καταψήφισα και μου ζήτησε να παραιτηθώ. Τώρα αυτό όμως γιατί μετά από 4 χρόνια, 5 τώρα ασχολείστε με αυτό, δεν κατάλαβα. Δεν ξέρω, εγώ δεν ασχολούμαι. Ο κύριος Μεριβάκης θες επειδή... Ναι, τώρα εσείς δηλαδή επιμένετε, γιατί έχει αυτή την επιστολή εδώ ο κύριος Μεριβάκης στο Facebook, επιμένετε ότι εσείς απομπευθήκατε ή τελικά δεν απομπευθήκατε και παραιτηθήκατε? Επειδή τα γραπτά μένουν, σίγουρα αυτό, η παρέτηση είναι δική μου, έτσι, σίγουρα αυτό το πράγμα. Ναι. Αλλά το τι προηγήθηκε όμως, το γνωρίζουν οι δημοτικοί σύμβολοι και η ομάδα που ήμασταν παρέα. Τέλος πάντων, το θέμα δημιουργήθηκε επειδή ο κύριος Μεριβάκης ήρθε τώρα σαν τις μωρές παρθένες μετά από 5 χρόνια να ζητήσει μείωση των δημοτικών τελών. Ενώ ο ίδιος, δηλαδή αυτό και αν δεν είναι λαϊκισμός, ενώ ο ίδιος ζήτησε αύξηση δημοτικών τελών και όχι μόνο αύξηση από 0,57 στο 1,10. Εκεί ήταν το θέμα. Και μου είπε να πάρω θέση. Φυσικά πήρα θέση. Εγώ τη θέση την είχα πάρει πριν από τον κύριο Μεριβάκη. Εδώ και 4 χρόνια που ήταν. Ναι. Τώρα όσον αφορά που είπε ότι δεν κάνω αντιπολίτευση, εγώ κάνω αντιπολίτευση σωστή και εκεί που πρέπει. Όταν ψηφίζει ο κύριος Μεριβάκης για να μπουν να δεσμεύσουν 1.000 στρέμματα για φωτοβολταϊκά στο Πετρωτό, εγώ αυτό δεν το ψήφισα. Τι είναι αυτό, 1.000 στρέμματα, τι θα γίνει στο Πετρωτό? 1.000 στρέμματα για να κάνουν φωτοβολταϊκό πάρκο σε κάποια εταιρεία, χωρίς καν να ξέρουμε τους όρους και ποιο όρο θα δίνουμε. Ψήφισαν για περιβαλλοντική μελέτη. Αυτό πάει βήμα-βήμα. Εκείνη η αντιπολίτευση, τέτοια θέματα. Τώρα την αντιπολίτευση, αν πέρασε η σκουπιδιάρα στις 3 το μεσημέρι ή πέρασε στις 5 ή δεν τα πήρε όλα τα σκουπίδια από μέσα, δεν είναι αντιπολίτευση. Ή να έρχονται στο Facebook και να ανεβάζω τι έκανα εγώ, τι έκανε, δεν τα έκανε ο κύριος Μεριβάκης. Εκεί τα έκανε μόνος του, εμείς δεν ήμασταν δημοτική αρχή. Εμείς δεν δουλεύουμε. Οι άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι δεν δουλεύαν.
Ένας μπορεί να κάνει κάτι μόνος του, δεν κάνει σύνολο. Αυτά είχα να πω. Εσείς, με το... ναι, εσείς πήρατε δύο δημοτικούς συμβούλους εκεί του κυρίου Μεριβάκη, προσχώρησαν σε εσάς. Δεν έχω πάρει κανένα κύριε Μάμα, λέει, ακόμα θέλουμε δύο χρόνια τις εκλογές. Ναι. Εδώ όταν κλείναμε συνδυασμοί μέχρι την Κυριακή του μεσημέρι είχαμε τις ταυτότητες και το βράδυ τις παίρναν. Δεν έχει ούτε έχουμε πάρει κανέναν, απλώς επειδή δεν έχω. Η φτιάξη μου είναι με όλους καλές. Ναι. Ο κύριος Μεριβάκης πάνω σου λέει ότι θα πάρει από εσάς. Αυτό είπε, αλλά θα ανακοινώσει τα ονόματα. Στο κάνει να κάνει όταν θα κατεβεί, αν θα μπορέσει να κάνει συνδυασμό και θα κατεβεί, θα του πάρει και να. Εδώ, ο κόσμος αποφασίζει. Εμείς κάνουμε τις επιλογές μας, κάνουμε τον αγώνα μας και από εκεί πέρα αποφασίζει ο κόσμος. Μάλιστα. Εντάξει, ευχαριστώ κύριε Παγιώτη. Να είστε καλά, κύριε Μάμα. Γεια σας, καλές γιορτές. Να είστε καλά, επίσης.